θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι το τι θα γίνει το χειμώνα με τη θέρμανση στο σχολείο. Οι αυξήσεις στο ρεύμα και στο πετρέλαιο θα επηρεάσουν αντικειμενικά και τη λειτουργία των σχολείων. Οι χρόνιες περικοπές στη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών μπορεί να οδηγήσει σε σχολεία χωρίς επαρκή θέρμανση ή ακόμα και σε διακοπές ρεύματος σε σχολεία που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υψηλούς λογαριασμούς. Θα πει κάποιος ότι αυτό αφορά μόνο τα χωριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, ενώ εμείς στην πόλη είμαστε καλυμμένοι με την τηλεθέρμανση. Όμως και η τηλεθέρμανση είναι στον αέρα, αφού με τις εξελίξεις με την απολιγνητοποίηση, το αυξημένο κόστος στο ρεύμα, η πληρωμή ρήπων έχουν φέρει τη δημοτική επιχείρηση στα όρια της με σοβαρό το ενδεχόμενο να σταματήσει η τηλεθέρμανση. Ήδη σε σχολεία μοιράζονται κωδικοί για την τηλεκπαίδευση. Εδώ να πούμε ότι ο Δήμος Κοζάνης ήταν ο πρώτος Δήμος πέρσι που άνοιξε το δρόμο να λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση για λόγο πέρα από την πανδημία. Που σημαίνει ότι άνοιξε ο δρόμος να αξιοποιηθεί και φέτος σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα με τη θέρμανση των σχολείων. Όλα αυτά τη στιγμή που πολλοί επιστήμονες μιλάνε για τις αρνητικές συνέπειες της τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία και ψυχοκοινωνικές συνέπειες από τον εγκλεισμό. Και ενώ δεν υπάρχει καμία μελέτη για τις συνέπειες αυτές, αλλά και ολοκληρωμένη στήριξη παιδιών που έχουν προβλήματα, πάμε σε ένα χειμώνα που, αν το επιτρέψουμε, η τηλεκπαίδευση θα εφαρμοστεί πιο συστηματικά. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει να διεκδικήσουμε να μην μείνει η παιδιατρική κλινική του μαμάτου ούτε μια μέρα χωρίς εφημερία, να μην μείνει κανένα σχολείο νηπιαγωγείο χωρίς θέρμανση ούτε μια μέρα. Στα χέρια σας έχετε ένα σχέδιο ψηφίσματος που καλούμε τους σύλλογους γονέων να το υιοθετήσουν με ένα πρόγραμμα δράσεων που μπορεί να εμπλουτιστεί από τη σημερινή συζήτηση. Προτείνουμε να προγραμματίσουμε την Τετάρτη 26 Οκτώβρη στις 12, τη μέρα που ξεκινά να είναι και ακάλυπτη η παιδιατρική, ένα συλλαλητήριο στο προάβλιο του νοσοκομείου, όπου θα απαιτήσουμε άμεσα να λυθεί το πρόβλημα. Δεν ζητάμε μπαλώματα που σε 2-3 μήνες θα ξαναπροκύψει το πρόβλημα, αλλά ουσιαστικές λύσεις με προκήρυξη όλων των θέσεων των γιατρών. Την ίδια μέρα, ανάλογα με τη συμμετοχή, μπορούμε να πάμε και σε πορεία στο Δημαρχείο να πετύσουμε γενναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, να δεσμευτούν ότι δεν θα μείνει ούτε μέρα κανένα σχολείο χωρίς θέρμανση. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα, μπορεί να πάει και μια αντιπροσωπεία στο Δήμαρχο. Η λογική μας δεν είναι να αποσπάσουμε χτυπήματα κατανόησης στην πλάτη. Δεν συμβιβαζόμαστε με προσωρινά μπαλώματα. Δεν θέλουμε να αξιοποιηθεί η αγανάκτησή μας από όσους έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Να κρύψουν τις ευθύνες τους, αφού τώρα που βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, όλοι θα δείξουν κατανόηση και θα θέλουν να βοηθήσουν. Χορτάσαμε από σωτήρες. Αυτό που έμεινε είναι να δοκιμάσουμε τη δική μας δύναμη. Όταν πήραμε την πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση, ήρθαμε σε επαφή με γονείς που ήθελαν να συζητήσουμε και άλλα θέματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Αυτό μας έχει οδηγήσει στη σκέψη ότι η σημερινή συνάντηση μπορεί να αποτελέσει μια καλή αφορμή για να προχωρήσουμε στη δημιουργία ένωσης συλλόγων γονέων, ώστε πιο συντονισμένα οι γονείς από όλα τα σχολεία να απαντάμε συλλογικά σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και προκύπτουν. Ευχαριστώ.